η Μημέρη από το Δεκαπνεμελέ του Δεύτερου και Λεγίων Ενεργείρων. Το προηγούμενο διάστημα, το σχολείο μου και δεκάδες ακόμα σχολεία από τη Δυτική Αθήνα προχωρήσαμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στις συγχωνεύσεις τμήματων, στις καταργήσεις κατευθύνσεων Β και Γ Λυκείου και τις καταργήσεις ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ. Με το πρώτο κουδούνι προχωρήσαμε σε καταλήψεις, οργανώσαμε τον αγώνα μας, συντονιστήκαμε με τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής, με τους γονείς και τους καθηγητές μας. Και σηκώσαμε ανάστημα απέναντι στην πολιτική που απαντά με λουκέτα στις ανάγκες μας για μόρφωση. Πραγματοποιήσαμε κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Υπουργείο Παιδείας, στην Περιφέρεια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αθλητικής, που προσπαθούσαν όπως πάντα να πετάξουν τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Όμως δεν το βάλαμε κάτω. Δεν ανεχτήκαμε να μας αντιμετωπίζουν σαν παιδιά Β κατηγορίας και με τη δυναμική και τη μαζικότητα του αγώνα μας καταφέραμε να έχουμε κατακτήσεις. Καταφέραμε να πιέσουμε και να πάρουν πίσω όλα τα λουκέτα σε κατευθύνσεις και οι καταργήσεις ειδικοτήτων. Αποδείξαμε ότι όταν διεκδικούμε οργανωμένα τα δικαιώματά μας, μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Όπλο στα χέρια μας για να οργανώσουμε αυτόν τον αγώνα ήταν οι συντονιστικές επιτροπές μαθητών που έχουμε δημιουργήσει στους Δήμους μας. Δηλώνουμε και από εδώ ότι δεν θα σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα, γιατί τα προβλήματα στα σχολεία μας παραμένουν. Οι μεγάλες ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές, η Τράπεζα Θεμάτων είναι εδώ. Η ΕΒΕ είναι εδώ. Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο, με καθηγητές στις θέσεις τους από την πρώτη μέρα, σύγχρονα κτίρια και υποδομές, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους και όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους. Δεν το βάζουμε κάτω. Θα παλέψουμε για τις ανάγκες και τα όνειρά μας. Θα πάρουμε ό,τι δικαιούμαστε και ό,τι μας αξίζει.